Καλησπέρα παιδιά, τσεκτικνά ο Κώστας εδώ. Μετά από προτροπή πολλών από εσά, άρχισα να καλοβλέπω την αγορά ενός TV Box προκειμένου να το συνδέσω στη δεύτερη οθόνη που έχω πάρει όπως έχετε δει. Μιας και έχει δύο θύρες HDMI, θέλησα στη μία να έχω συνδεδεμένο τον υπολογιστή μου και στην άλλη να βάλω ένα TV Box για αρχή. Επικοινώνησα με τον Gearbest και του ζήτησα αν έχουν να μου στείλουν κάποιο δείγμα δωρεάν για να το δείξω και σε εσά, μιας και unboxing κανάλι είμαι, οπότε κάποιες φορές καλό είναι να ρωτάμε πριν να αγοράσουμε. Έτσι, προς τιμή τους, μου έστειλαν αυτό εδώ το πακέτο που βλέπετε, είναι το Sunvel T95Z Plus TV Box Amlogic S9128 Octa-Core, τεράστιος τίτλος, σιδηρόδρομος. Μου το έστειλαν για να κάνω το unboxing και κάποια στιγμή, αν θέλω να κάνω και το review, να το δω. Όπως καταλαβαίνετε, εμένα μου το έστειλαν δωρεάν ως δείγμα. Η τιμή του αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο έχει γύρω στα 54,33 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, συχνά πυκνά πέφτουν προσφορές, ανεβαίνει η τιμή, κατεβαίνει η τιμή. Όσοι έχετε ασχοληθεί με την αγορά κινέζικων προϊόντων από καταστήματα της Κίνας όπως το Gearbest, έχετε δει ότι η τιμή ανεβοκατεβαίνει σαν ασανσέρ όλη την ώρα. Αυτό εδώ είναι, πάμε να το δούμε. Έχει μέσα, όπως έχετε καταλάβει και από το όνομα που σας ανέφερα πριν, τον S912 επεξεργαστή. Θα σας βάλω εδώ μία εικόνα για να δείτε ποιες είναι οι διαφορές του με τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς. Είναι ο πιο καινούριος επεξεργαστής που υποστηρίζει το συγκεκριμένο. Είναι TV Box όπως καταλάβατε. Έχει την REM Mali T820 MP3 GPU. Android 6.0 τρέχει. Η CPU του είναι Amlogic S912, ναι, το είπαμε, οχταπύρινος. Κανονικά, μέσα στο Gearbest θα το δείτε ότι τρέχει μέχρι 2 GHz. Δεν ξέρω αν υπερχρονίζεται, αλλά εγώ ξέρω, όπως σας έδειξα στην προηγούμενη φωτογραφία, ότι φτάνει μέχρι 1,5. 2 GB RAM, DDR3, έχει 16 GB NAND δίσκο μέσα μνήμη. Τέλος πάντων, το οποίο επεκτείνεται με μια καρτούλα SD. Μπορεί και υποστηρίζει αναλύσεις έως 4K, 60 frame per second. Σε αυτό επιτρέψτε μου να είμαι λίγο επιφυλακτικός, μιας και έχω δει πολλά μηχανήματα και πιο δυνατά να μην μπορούν να υποστηρίξουν ικανοποιητικά 4K αναλύσεις. Βέβαια δεν μας χρειάζεται 4K και με τις οθόνες που έχουμε και με τις ταχύτητες που έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έπειτα υποστηρίζει έως 5,1 surround ήχο, ανοίγει φωτογραφίες, παίζει σχεδόν όλα τα format από τα αρχεία ήχου. Υποστηρίζει 5G Wi-Fi, έχει μέσα από όσο ξέρω τηλεκοντρόλ και power adapter έως 5V νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, θα το δούμε κιόλας. HDMI επάνω και άλλα πραγματάκια τα οποία θα τα δούμε ανοίγοντας. Έρχεται, το σημαντικό είναι ότι έρχεται ρουταρισμένο, δηλαδή εσείς αν βάλετε system root, check root, δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα, όταν ρουτάρετε μια συσκευή για να τσεκάρετε ότι είναι ρουταρισμένη, εγκαθιστάτε αυτή την εφαρμογή και απευθείας είστε κομπλέ. Έρχεται pre-routerισμένο, δηλαδή είναι έτοιμο από το εργοστάσιο να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα όπως εσείς θέλετε να το πειράξετε. Κάτι το οποίο το θεωρώ ένα μεγάλο συν και όσοι ασχολείστε με τα κινητά ξέρετε πόσο μεγάλο συν είναι να είναι ξεκλείδωτες οι συσκευές που αγοράζετε. Πάμε να δούμε τι έχει. Χωρίστε την κάμερα μα τρεμοπαίζει. Μέσα έχει το κλασικό χαρτί που σε επιβεβαιώνει τι έχεις παραγγείλει και τι έχεις εδώ μέσα. Το κουτί του είναι αρκετά όμορφο όπως βλέπετε. T-T-T-Box, οχταπύρινο Cortex A53, TAF95Z. Το μοντέλο είναι αυτό. Βλέπουμε πάνω 64-bit, παίζει H265, οχταπύρινος 4K. Το H265 είναι ένα καινούργιο format, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο βγαίνει τώρα τελευταία σε πάρα πολλές εκδόσεις ταινιών, σειρών, μέσω ίντερνετ, μέσω torrents τουλάχιστον κατεβάζουμε. Το κουτί δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο, ιδιαίτερα απλό είναι. European λέει πάνω, άρα φαντάζομαι, άρα κατά πάσα πιθανότητα παίζει να έχει ευρωπαϊκή μπρίζα. Απλό είναι και προχωράμε στο άνοιγμά του. Σήμερα θα δείτε το unboxing του κουτιού. Όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο λόγω χρόνου δύσκολο να σας δείξω και πώς είναι μέσα το μενού του. Έχω δει αρκετά, έχει όπως είπαμε Android 6.0. Έχει προκατεστημένο το κόντι για να μπορούμε να βλέπουμε ταινίες και σειρές και να το πειράζουμε όπως εμείς θέλουμε. Όχι ότι μπορείτε να βάλετε ότι εσείς θέλετε μέσα από προγράμματα ή εφαρμογές για ταινίες. Πρόσφατα ανακάλυψα ότι υπάρχει και το popcorn για Android συσκευές, οπότε σήμερα θα δούμε το unboxing, πώς είναι αυτό πραγματικά μέσα.
Και προχωράμε να δούμε τη συσκευή. Η συσκευή είναι αυτή εδώ, είναι ιδιαίτερα όμορφο. Είναι εξάγωνο, θα το δείτε. Θα το κρατάω στην άκρη για αρχή. Να δούμε τι έχει μέσα από καλούδια. Έχουμε τον φορτιστή εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Απλός φορτιστής, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Έχουμε ένα HDMI καλώδιο, θα τα ανοίξω κιόλας. Χρήσιμο είναι για να μην ψάχνουμε για καινούργια HDMI. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα έχει το HDMI, αυτό είναι η αλήθεια. Αρκετά χρήσιμο. Μακρύ, αρκετά μακρύ, περίπου ένα μέτρο νομίζω είναι. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι όπως το βλέπω. Αν και η αλήθεια είναι ότι θα κάτσει ακριβώς κάτω από την οθόνη, οπότε δεν μου χρειάζεται πιο μεγάλο. Ίσως και πιο μικρό θα με βολεύει περισσότερο, μπορώ να πω προσωπικά. Έχει το τηλεκοντρόλ, αυτό εδώ είναι. Δεν υποστηρίζει touch ιδιότητες το συγκεκριμένο, να σας το δείξω κιόλας. Αυτό εδώ είναι ιδιαίτερα απλοϊκό. Έχει ωραία πλαστική υφή, θυμίζει μέταλλο, brass μέταλλο, αλλά δεν είναι. Από πίσω παίρνει δύο τριπλές αλφα μπαταρίες. Έχει τις βασικές λειτουργίες επάνω όπως βλέπετε. Power on, βασικά power on, δύο power on. Το ένα ανάβει για να ανοίγει και την τηλεόραση, το άλλο να ανοίγει τη συσκευή. Χρήσιμο θεωρώ, πιστεύω ότι είναι σε περίπτωση που έχουμε μια τηλεόραση. Έχει διάφορα, καλά τα κλασικά πλήκτρα πάνω που έχουν όλες οι τηλεοράσεις και τα TV boxes. Χρήσιμο θα ήταν, όπως και θα γίνει, να πέσει, να συνδεθεί επάνω στο TV box ένα air mouse ή ένα πληκτρολόγιο με ένα ποντίκι μετά, τι θα δούμε, γιατί από όσο έχω δει στο συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο lag στη συσκευή, οπότε οι περισσότεροι που το έχουν ανοίξει συνιστούν να συνδέεται ένα air mouse. Έχω ένα air mouse επιτέλους μετά από 3 χρόνια που το έχω και έλεγα ότι παίζει να είναι το πιο άχρηστο πράγμα που έχω πάρει στη ζωή μου. Επιτέλους μετά από 3 χρόνια θα μου φανεί χρήσιμο. Ναι. Ιδάλλως βάζετε, μπορείτε να βάλετε πληκτρολόγιο ποντίκι, θα συνδεθεί κανονικά, δεν θα έχετε κανένα θέμα. Εγώ θα το έχω για χρήση εδώ πάνω στο γραφείο, οπότε είμαι ικανοποιημένος και με το παραπάνω αν συνδέσω ένα πληκτρολόγιο, ένα ποντίκι επάνω. Ή ένα air mouse, όπως σας ξαναείπα. Και έχει και το φυλάδιο των οδηγιών του σε διάφορες γλώσσες και μάλιστα και αγγλικά. Και με εντυπωσιάζει που η πρώτη γλώσσα του είναι τα αγγλικά. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο. Αφήνω το manual στην άκρη, δεν μας χρειάζεται. Θα χρειαστεί όμως όταν θα το ανοίξω μετά για να το δω. Θα σας δείξω τώρα κάτι το οποίο είναι πραγματικά υπερόμορφο. Λοιπόν, δείτε πόσο υπέροχη είναι η επιφάνειά του. Δείτε πόσο όμορφο και εντυπωσιακό είναι. Είναι εξάκτινο, έχει πάρα πολύ όμορφη υφή πάνω. Είναι ματ, δεν αφήνει λαδιές. Είναι υπερβολικά εντυπωσιακό. Σαν συσκευή είναι πανέμορφο. Το πάχος του είναι αρκετά μικρό και πάμε κατευθείαν στην πρώτη πλευρά από τις 6. Βλέπουμε εδώ πέρα παίρνει την SD, micro SD επάνω και έχει μια USB 2 θύρα. Η αλήθεια είναι ότι η ποιότητα της USB 2 θύρας, όπως βλέπετε, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει στις κακουχίες. Αλλά εντάξει, γενικά η ποιότητα κατασκευής, το μόνο που θυμίζει super, είναι στιβαρό, είναι αρκετά βαρύ. Η πάνω επιφάνεια θυμίζει super quality προϊόν. Το πλαϊνά, εντάξει, επιτρέψτε μου να είμαι λίγο συγκρατημένος. Στη μία πλευρά βλέπουμε την είσοδο για το ρεύμα, AV εδώ πέρα και το HDMI που θα συνδεθεί σε αυτή την πλευρά. Από εδώ βλέπουμε οπτική ίνα, μάλιστα ναι, έχει και οπτική ίνα, συνδέεται με Ethernet και έχει USB 1. Βέβαια η αλήθεια είναι γιατί κάποιος, εκτός και με USB 1 αναφέρουν στο αυτή είναι η πρώτη θύρα και η άλλη είναι η δεύτερη. Ελπίζω να είναι και ίδιο USB 2, δεν λέει μέσα στις οδηγίες αν έχει USB 3, USB 3 σίγουρα δεν έχει ότι φαίνεται. Αλλά ελπίζω και οι δύο να είναι USB 2 και απλά να αναφέρεται ότι αυτή είναι η πρώτη θύρα και η άλλη είναι η δεύτερη. Και εδώ πέρα βλέπουμε την φίρμα, το όνομα, την εταιρεία και υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα το δείτε αμέσως και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Τώρα τελευταία δεν ξέρω, έχω την τάση να κατευθύνουμε πάρα πολύ προς φωτιζόμενα πραγματάκια. Θα σας το δείξω, δώστε μου 2 λεπτά.
Επιτρέψτε μου να σας δείξω τώρα το χαρακτηριστικό που με έκανε να το ξεχωρίσω. Πέρα από το σχήμα, πέρα από τις ικανότητες που έχει τουλάχιστον όπως τη διαφημίζει, να σας δείξω το χαρακτηριστικό το οποίο, αν δεν έχει καταλάβει, που μου έκανε το κλικ να το προτιμήσω εξτρά. Όπως βλέπετε έχουμε ένα δακτύλιο ο οποίος πάλεται σε διάφορα χρώματα γύρω γύρω, το οποίο το κάνει ιδιαίτερα όμορφο. Τώρα τελευταία έχω μια τάση προς τα πολλά χρωματάκια στον υπολογιστή, σε mouse πάντων όπως είδατε, σε πληκτρολόγιο όπως θα δείτε κάποια στιγμή. Και ένα χαρακτηριστικό επίσης που μου άρεσε είναι ότι εδώ πέρα, αν μπορείτε να δείτε, έχει μια φωτιζόμενη οθόνη η οποία δείχνει την ώρα. Είναι ένα όμορφο touch, μια όμορφη λεπτομέρεια μπροστά και μπορώ να πω ότι ανεβάζει την οπτική και αισθητική ποιότητα, δηλαδή πέρα το ότι είναι πανέμορφο, είναι στιβαρό. Σας είπα, το μόνο που με ξενίζει είναι το γύρω-γύρω. Φαίνεται αρκετά στιβαρό, αρκετά όμορφο. Από κάτω έχουμε τις γκρίλες του εξαρισμού με τα λαστιχένια ποδαράκια. Η μπρίζα είναι ευρωπαϊκή, όπως είδατε και στο unboxing πριν. Και μπορώ να πω ότι ναι, μακράν παίζει να είναι ό,τι καλύτερο έχω δει μέχρι τώρα, τουλάχιστον σε TV Box. Βέβαια, η εμπειρία μου δεν είναι μεγάλη, δεν ξέρω πολλά πράγματα από το αντικείμενο. Ξαναλέω, έχω τα χαρακτηριστικά του, τα έχετε δει, σας τα είπα πριν, θα σας έχω τα link στην περιγραφή για να το δείτε αναλυτικά και όχι μόνο. Τώρα, στο link υπάρχει το αντικείμενο αυτό στο GearBest, και να σας πω κιόλας για να ξέρετε, έχει affiliate. Αν θέλετε να το αγοράσετε, μπορείτε να το αγοράσετε. Αν θέλετε να πάρετε με affiliate, πάρετε το link με affiliate από κάτω. Ή άλλως, ανοίξτε το και ξανασώστε το εσείς όπως θέλετε. Τώρα, αυτό εδώ ήταν. Ευχαριστώ το GearBest για το αντικείμενο αυτό. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω κάτι τέτοιο στα χέρια μου. Επίσης, θα ήθελα να σας δείξω αν φαίνεται ότι η οπτική είναι από πίσω φωτίζεται κόκκινη. Διαφορετικό χρώμα. Θα συνδεθεί, σας είπα το χαρακτηριστικό του που μου άρεσε πέρα από όλα τα άλλα, γιατί φάνηκε ότι είναι αρκετά δυνατό μηχάνημα, είναι ότι έχει την ικανότητα να είναι ξεκλείδωτο. Έχει γίνει root από το εργοστάσιο, οπότε μπορώ να εγκαταστήσω Aptoid, μπορώ να εγκαταστήσω 1000 πράγματα. Προτείνετε μου, εσείς που ασχολείστε περισσότερο με Android, και μια και τώρα τελευταία με το κινητό πέρασα σε Android. Εντάξει, είχα το tablet, αλλά δεν το χρησιμοποιούσα τόσο πολύ. Αν θέλετε, προτείνετε μου εφαρμογές οι οποίες βοηθάνε ίσως σε App Store ή οτιδήποτε όσοι ασχολείστε με το χώρο. Θα γίνει και το review. Το review θέλει περισσότερο χρόνο. Θέλω να δω πώς δουλεύει. Δεν μπορώ να σας κάνω ένα πρόχειρο review να σας δείξω πώς δουλεύει ή όχι. Θέλω να φάω λίγο χρόνο με το συγκεκριμένο μηχάνημα, να το χαρώ, να δω όλες του τις δυνατότητες και τις λειτουργίες. Αυτό ήταν. Ελπίζω να σας άρεσε. Κώστας, Check Tech Now εδώ. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και κάντε like, subscribe, κάντε share αν γουστάρετε το βίντεο και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά!